Με λήψη νομικών μέτρων εναντίον της κυβέρνησης απειλούν οι Δήμοι, καλώντας την κεντρική εξουσία, έστω και την Ιστάτη, να σεβαστεί τη σύμβαση για τη χορηγία εναντί κατάργησης του επαγγελματικού φόρου. Απευθύναμε επιστολή εις των Υπουργών Οικονομικών και ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό το πράγμα, εάν η κυβέρνηση δεν αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της εντός του έτους, θα είμαστε υποχρεωμένοι σαν Ένωση Δήμων ή σαν Δήμοι γενικότερα να προχωρήσουμε σε εκείνα τα μέτρα, για να μιλήσω νομική γλώσσα, που θα προασπίσουν τα συμφέροντά μας. Στην ομιλία του στην 6η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο κ. Γαλανός ανέφερε ότι το ποσό που αποκόπηκε φέτος από τους Δήμους είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν νομίζω ότι θα είναι μια ωραία εικόνα, αλλά και θα εξυπηρετήσει ευρύτερα την οικονομία, εάν αρχίσουν οι Δήμοι να κλείουν ο ένας μετά από τον άλλον ή να αναγκάζονται πλέον να μην πληρώνουν ή να πουλούν υπαλλήλους. Ο Αλέξης Γαλανός ανέφερε ότι ανεξάρτητα από την όποια οικονομική κατάσταση, η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίζει τις οφειλές της και είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί και με την Τρόικα. Δυστυχώς, σημείωσε ο κ. Γαλανός, το 75% του προϋπολογισμού ορισμένων Δήμων αφορά μισθούς και συντάξεις.